Έντονη είναι η δυσαρέσκεια στους κατοίκους και στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για τα δημοτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες στην περιοχή. Για τους επαγγελματίες της περιοχής, ο κόμπος φαίνεται να έχει φτάσει στο χτένι. Μετά από δύο συνεχόμενα χρόνια υπολειτουργίας λόγω πανδημίας, σαν κερασάκι στην τούρτα έρχεται να προσθεθεί το γεγονός ότι τις τελευταίες 10 ημέρες οι εργασίες συνεχίζονται στο ανατολικό ρεύμα του δρόμου, με την οδό εφόδου να έχει μετατραπεί σε μονόδρομο, προκαλώντας έτσι νέα κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχει γίνει κάποιο είδος, δεν έχουν προνοήσει πώς εμείς θα πηγαίνουμε στη δουλειά μας και πώς οι άνθρωποι θα μπαίνουν στο σπίτι τους. Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι κλείνουν το δρόμο για τα έργα της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αλλά η Φαϊτάκη είναι αδιέξοδο, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν ενώνεται με τους πίσω δρόμους της Αγίας Τριάδας. Οπότε κάποιος δεν μπορεί να πλησιάσει. Όσο γρήγορα και να κινούνται τα έργα, κανένας δεν μπορεί να μας διασφαλίσει ότι εμείς σε 20 μέρες ή στο μήνα, εν πάση περιπτώσει, που μας έχουν πει εκεί από το υπεύθυνοι, ότι το κατάστημα θα μπορεί να λειτουργήσει και όλος ο δρόμος βασικά θα μπορεί να γίνει πιο εξυπηρετικός. Για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, η απογοήτευση ξεχυλίζει, καθώς όπως εξηγούν οι ίδιοι, η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να έχει προβλέψει τις ανάγκες και να μεριμνήσει για αυτές, προκειμένου η πρόσβαση στο συγκεκριμένο ήδη επιβαρημένο σημείο, μιας και δεν υπάρχουν άλλοι οδικοί διέξοδοι, να έχει διευκολυνθεί έως ότου το έργο ολοκληρωθεί. Μετρούν ήδη απώλειες στα έσοδά τους και αγωνιούν για τυχόν καθυστερήσεις, καθώς όλες τους οι ελπίδες για ανάκαμψη αναποτίθενται στην περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Μετά από μια δύσκολη περίοδο, εν πάση περιπτώσει, λόγω COVID, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε τα Χριστούγεννα, περιμένουμε τη χριστουγεννιάτικη σεζόν. Οπότε το να μην υπάρχει, να μην έχει είσοδο πελάτης και να μπορεί να μπει και στο πάρκινγκ και στο κατάστημα να φορτώσει, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματά του, σίγουρα αυτό μας δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι ίδιοι που χαρακτηρίζουν το όλο έργο ωφέλιμο για την ανάπλαση της περιοχής ευελπιστούν να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα ώστε να επανέλθει και πάλι σύντομα κυκλοφορία στην κανονική της ροή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι εδώ ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι και μεγάλο, αλλά και θα ωφελήσει γενικότερα την ευρύτερη περιοχή, την πόλη μας. Όμως έπρεπε να υπάρχει πρόληψη, έπρεπε να είχαν προνοήσει για τα βασικά. Μας έχει γίνει μεγάλη ζημιά, μεγάλη οικονομική ζημιά. Έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ από την απέναντι πλευρά. Τώρα πάνε λίγο πιο γρήγορα, η αλήθεια είναι, αλλά δεν μπορεί ούτε αυτοκίνητο, δεν έχω να δουλέψω καθόλου ούτε με αυτοκίνητο, αλλά ούτε και πεζή. Το σκέφτεται ο άλλος. Οι προσωρινές αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Ενώ σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, ο Δήμος Ηρακλείου έχει δώσει νέα παράταση διάρκειας 4 μηνών στον ανάδοχο εργολάβο, μέχρι δηλαδή τις 31 Ιανουαρίου 2022.